σε ό,τι έχει σχέση με τα άρθρα που αναφέρονται στη συμμετοχή της χώρας μας στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, εμείς διαφωνούμε και θα καταψηφίσουμε τα πρώτα 7 άρθρα αυτού του νομοσχεδίου. Στην συζήτηση επί της αρχής αναφερθήκαμε συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους εμείς διαφωνούμε. Θα ήθελα όμως να επισημάνω τα εξής ζητήματα. Πρώτον, είναι φανερό ότι οι ανταγωνισμοί μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων και των υπεριαλιστικών κρατών, η παραπέρα όξυνση αυτών των ανταγωνισμών για την εξασφάλιση των τεράστιων κερδών, της υπεράσπισης με κάθε μέσο των συμφερόντων της κάθε πλευράς, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους λαούς. Κινδύνους που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υποτιμηθούν από κανέναν και ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας. Και δεν είναι θεωρητικά ζητήματα αυτά, όπως ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπεριαλιστές, όπως το έχουν αποδείξει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, δεν διστάζουν όταν δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους στη μοιρασιά, να μακελέψουν τους λαούς για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι λαοί όχι μόνο δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, όχι μόνο θα τσακίζονται τα δικαιώματά τους και θα εντείνεται η εκμετάλλευσή τους για να αυγατίζουν τα κέρδη των ομίλων, αλλά θα κινδυνεύουν να γίνουν και τροφή στα κανόνια των υπεριαλιστών στην προσπάθειά τους να ξαναμοιράσουν τη γη. Δεύτερο ζήτημα. Η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό το χρηματοδοτικό οργανισμό είναι απέτηση της αστικής τάξης της χώρας μας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έρχεται να ικανοποιήσει αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις της. Ο στόχος της αστικής τάξης της χώρας μας είναι η μετατροπή της σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενεργειακών πόρων και οι επενδύσεις που υπόσχεται ο δρόμος του μεταξιού συμβάλλει στην υλοποίηση ακριβώς αυτού του στόχου. Τρίτο ζήτημα. Αποτελεί μεγάλη υποκρισία η δήθεν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης που επικαλέστηκε προχθές και η κυρία Υφυπουργός. Με την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την Κίνα, όπως μας είπε, αλλά και μέσω πολυμερών σχημάτων συνεργασίας. Αυτά ήταν τα λόγια της. Και είναι υποκριτική η στάση σας, γιατί εσείς έχετε διαλέξει με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε, για να εξασφαλίσετε ακριβώς αυτά τα συμφέροντα της αστικής τάξης που ανέφερα προηγούμενα. Ναι, η Ασιατική Τράπεζα μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Η ανάπτυξη όμως δεν είναι ουδέτερος όρος. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος κάνει αυτήν την ανάπτυξη και σε όφελος τίνος. Το παράδειγμα της Κόσκο που σας ανέφερα στην προηγούμενη συνεδρίαση στο λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο είναι πεντακάθαρο. Το παραμύθι της δίκαιης ανάπτυξης είναι πολύ παλιό και απογειώνει την κοροϊδία σε βάρος των εργαζόμενων. Όλοι σας βάζετε ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων να αυξηθούν πρώτα τα κέρδη των ομίλων. Ο βασικός πυρήνας αυτού του παραμυθιού έχει να κάνει με το εξής. Πάντοτε ο λαός καλείται άμεσα να κάνει θυσίες με την υπόσχεση ότι αυτές θα είναι προσωρινές και θα συμβάλλουν δήθεν στην αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων, άρα το δήθεν απαλήθεται. Άρα, κυρία Υφυπουργέ, δεν είναι άλλο πράγμα τα δικαιώματα των εργαζομένων και άλλο η όποια ανάπτυξη υφίσταται, όπως μας είπατε χθες. Και δεν είναι καθόλου περίεργο ότι με αυτά τα άρθρα, με τα πρώτα 7 άρθρα του νομοσχεδίου, συμφωνεί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, και σήμερα ακούσαμε και τη Χρυσή Αυγή να λέει ότι τα βλέπει να κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Τώρα, με τα άρθρα από το 23ο έως το 42ο, Γυαλός, Λίμνες και Ποτάμια ρίχνονται στα σαγόνια των επιχειρηματικών ομίλων. Νομιμοποιούν αυθαίρετα και δίνουν μια σειρά διευκολύνσεις στο κεφάλι. Οι βιομήχανοι άλλωστε γνωρίζουν καλά τα συμφέροντά τους και γι' αυτό στη συζήτηση με τους φορείς είχαν μόνο καλά λόγια να σας πούν για το νομοσχέδιο αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση, πιέζοντας βεβαίως και για περισσότερες υποχωρήσεις. Ποια είναι η άποψή τους, σας διαβάζω από το κείμενο που κατέθεσαν.
σηματοδοτεί την έμπρακτη απόδειξη της πολιτείας για διασφάλιση των αναγκαίων αναπτυξιακών προϋποθέσεων και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της επιχειρηματικότητας. Αυτό σας λέμε ότι κάνει. Άλλωστε, να σας θυμίσω, κυρία Υφυπουργέ, ότι μας είχατε προειδιάσει, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, το Μάρτιο του 2018, στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας, είχατε πει μεταξύ άλλων και τα εξής. Ο νόμος του 2011 περί Αιγιαλού και παραλίας πλέον χρειάζεται σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες. Και λίγο παρακάτω λέτε σε τι ακριβώς πρέπει να ανταποκριθεί. Αν μου επιτρέπετε την παραδοξολογία, θα χαλαρώσουμε ορισμένες πλευρές του θεσμικού πλαισίου. Αυτό δεν κάνετε. Χαλαρώνετε πλευρές του θεσμικού πλαισίου. Και γιατί θέλετε να τις χαλαρώσετε? Προσέξτε τι λέτε η ίδια. Για να γίνει πιο αυστηρό, με ποια έννοια όμως? Για να εφαρμόζεται. Δηλαδή χαλαρώνεται το νομικό πλαίσιο για να μπορούν να το εφαρμόζουν οι πάντες. Αυτό κάνετε. Λοιπόν, με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει περισσότερους δρόμους παρέμβασης και δίνει και άλλες διευκολύνσεις στο κεφάλαιο από ό,τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό το είχατε εξαγγείλει, αυτό κάνετε. Το είπατε και το κάνατε δηλαδή. Στη δαμόκλεια σπάθη των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου προστίθονται τα υδάτινα στοιχεία. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα που απέκτησε το κεφάλαιο στον παλιό Αιγιαλό. Προβλέπεται η δυνατότητα στο άρθρο 31 απευθείας παραχώρηση Αιγιαλού, παραλίας κτλ. Στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και αυτοί με τη σειρά τους στους μεγαλοεπενδυτές για εκμετάλλευση. Οι απλές χρήσεις περιλαμβάνονται τώρα στο νέο άρθρο 13α και κάθε είδους επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής και άλλες συναφούς δραστηριότητες. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα με την παραχώρηση στους επιχειρηματικούς ομίλους της χρήσης Αιγιαλού, παραλίας και άλλων κοινόχρηστων πραγμάτων για την κατασκευή έργων, στο άρθρο 33. Επιτρέπεται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατονομάζονται συγκεκριμένα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποδομές για την εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε μορφής, φράση που υποκρύπτει και τα υδατοδρόμια των υδροπλάνων. Εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής. Αυτή είναι η άποψή μας. Υποκρύπτεται με αυτή τη διατύπωση και αυτό το ζήτημα. Εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και κάθε συνοδό έργο για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Εδώ γίνεται και αναφορά για την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού και παραλίας ακόμη και σε βραχονισίδες και για οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί τη διείδηση των ΑΠΕ. Και προπάντων, έργα σε Αιγιαλό και παραλία που έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά δημόσια κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική πράξη Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και στον συνεχιζόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, χώρο φιλέτο δηλαδή για τα αναπτυξιακά έργα του κεφαλαίου. Ακόμη, σε περίπτωση σοβαρής βλάβης της εγκατάστασής του, ο παραχωρησιούχος μπορεί να καλύψει σημαντικά επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του, γιατί μπορεί να ενεργήσει αμέσως με μια απλή ενημέρωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής. Ειδική χαριστική διάταξη προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα για τα χερσαία συνοδά έργα να αναστείλουν την έκδοση και εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφισης καθώς καταβολής του οικείου προστίμου. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήση σε όλα τα κοινόχρηστα πράγματα για την εκτέλεση μεταξύ άλλων έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών ενέργειας, προφανώς και ΑΠΕ, ακόμη και αν εφίστανται αφαίρετα έργα. Με το άρθρο 14α προβλέπεται η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων που έχουν κατασκευαστεί μέχρι 28 Εβδόμου του 2011, μεταξύ αυτών και έργα εθνικής σημασίας. Εδώ χωράνε τα πάντα και προφανώς δεν μας καλύπτει η δήλωση που κάνατε ότι θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τα πάντα ως εθνικής σημασίας έργο. Νομιμοποίηση έργων του Διεθνούς Οδικού Δικτύου και φυσικά των ΑΠΕ, έργα δηλαδή πρώτης προτεραιότητας για το εγχώριο
ευρωενωσιακό κεφάλαιο στην παράγραφο 1. Νομιμοποιούνται και απαλλάσσονται από κάθε πρόστιμο, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας λίγο, από κάθε πρόστιμο τα έργα που υλοποιήθηκαν παράνομα ή θα υλοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύως του υπόψη νομοσχεδίου που αφορούν την τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων. Με άλλες διατάξεις είναι μια σειρά ζητήματα, δεν προλαβαίνω γιατί θέλω να τοποθετηθώ σε ορισμένα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, με βάση όλα τα παραπάνω, εμείς θα καταψηφίσουμε όλα τα σχετικά άρθρα που αφορούν αυτό το κεφάλαιο. Τέλος, αποτελεί πρόκληση και ομή κοροϊδία για το λαό το συνυποσχετικό σύμφωνο οικειοθελούς προσφοράς κυβέρνησης και εφοπλιστών. Όλοι σας, μα όλοι σας έχετε φροντίσει να κατοχυρώσετε στο Σύνταγμα προκλητικά προνόμια, φοροαπαλλαγές και κρατικές ενισχύσεις των εφοπλιστών. Θέλω να θυμίσω σε όσους μας ακούν τουλάχιστον ότι μόνον το ΚΚΕ έχει διαχρονικά αντιταχθεί στη συνταγματική κατοχύρωση αυτών των εφοπλιστικών προνομίων. Ζητούσε και ζητάει την κατάργησή του σε όλες τις διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης από το 1974 μέχρι και σήμερα. Οι εφοπλιστές πληρώνουν αν θέλουν, όταν θέλουν και όσα θέλουν. Και την ίδια ώρα κάνετε φόρο επιδρομή στους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες, από τις οποίες μάλιστα, από αυτήν τη φοροεπιδρομή δηλαδή, δεν κατευθύνεται στους ίδιους ούτε ψίχουλο. Θα καταψηφίσουμε και το συγκεκριμένο άρθρο. Τέλος, για να μην καταχρεωστώ το χρόνο άλλο, συμφωνούμε με ορισμένα άρθρα, όπως είναι η παραχώρηση των οικοπαίδων σε δήμους της Καλαμάτας και της Κοζάνης. Συμφωνούμε με το άρθρο 57 που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις των επιδομάτων αναπηρίας και άλλα για, για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, και θα τα ψηφίσουμε. Για όσα δεν έχω αναφερθεί λόγω και του χρόνου, θα τοποθετηθούμε με την ψήφο μας στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.